Λοιπόν, εκ νέου κακοκαιρία, αυτή τη φορά όμως θα είναι πιο σύντομη. Το θέμα είναι τι ένταση θα έχει. Ένταση θα έχει, διότι δεν σας κρύβω ότι τα χαρακτηριστικά τα οποία, ένα από τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει είναι δυστυχώς η ανώτερη διαταραχή, η οποία θα προκαλέσει αυτή τη μεταβολή του καιρού, κάτι αντίστοιχο όπως συνέβη και στην πρώτερη κακοκαιρία. Μόνο που η πρώτερη κακοκαιρία ήταν αρκετά μεγάλης διάρκειας, με αποτέλεσμα μέσα σε αυτή τη διάρκεια της να αλλάξει, θα λέγαμε, και αιστείες τις οποίες έδωσε τις εντάσεις, και βέβαια όπου τις έδωσε ήταν αρκετά σημαντικές. Άρα, κύριε Λέκα, θα ξαναδούμε εικόνες όπως αυτές που καταγράψαμε προημερών. Δηλαδή, είναι πιθανές, για παράδειγμα, και οι χαλαζοπτώσεις σε κάποιες περιπτώσεις? Δυστυχώς, όταν μιλάμε για καταιγίδα, μια χαλαζόπτωση ακραίο μεν, ναι, αλλά είναι μέσα στις πιθανότητες. Ευελπιστούμε ότι θα επηρεάσει περισσότερο η χαλαζόπτωση περιοχές της Πελοποννήσου και ίσως και στη Στερεά. Εδώ η πιθανότητα είναι έκπληξη. Σας μιλάω ειλικρινά, και αυτή που έγινε εδώ και στο βαθμό που έγινε, δεν θα την περιμέναμε να τη δούμε ούτε στη Βόρεια Ελλάδα. Άρα το γεγονός ότι έγινε εδώ, ιδιαίτερα εκεί στα ανατολικά του Ηρακλείου, προς τα Μάλια, στη Χερσόνησο, ήταν έκπληξη. Κάτι τέτοιο δεν το αποκλείεις όταν βλέπεις ένα σύστημα και έρχεται τόσο δυναμικά, όπου ναι μεν το καλό του τώρα είναι η μικρή χρονική διάρκεια, δηλαδή θα είναι ένα σύντομο πέρασμα πάνω από την Κρήτη, αλλά πέραν αυτού όπου θα εκδηλωθούν αυτές οι καταιγίδες, γιατί μιλάμε τώρα ότι θα εκδηλωθούν καταιγίδες, δεν μιλάμε για πιθανότητα, τις βλέπουμε. Άλλωστε, τώρα παρακολουθώντας εγώ την πορεία, βλέπω ήδη το σύστημα να είναι μια τεράστια γραμμή στην κεντρική Μεσόγειο και κινείται προς εμάς, επιβεβαιώνοντας όλα τα προγνωστικά. Γιατί και αυτό επιτρέψτε μου λίγο να δούμε και τους χάρτες για να μας εξηγήσετε και τα επιμέρους στοιχεία. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι κατά βάση η κακοκαιρία αυτή θα πλήξει το δυτικό τμήμα. Εννοείται της Κρήτης. Του νησιού. Από τα δυτικά θα ξεκινήσει, αλλά στη συνέχεια, γιατί από το νωρίς τα ξημερώματα, ήδη τώρα έχουμε μια μεγάλη απόσταση που έχει να καλύψει μέσα στη νύχτα, αλλά είναι θάλασσα. Καλύπτει το σύστημα κινούμενο. Νωρίς όμως το πρωί χτυπάει την δυτική Κρήτη με την ένταση, γιατί λίγο αργότερα θα δείτε και φαινόμενα να εκδηλώνονται και σε περιοχές της Ανατολικής Κρήτης και για το Ηράκλειο φυσικά, αλλά θα έχουν ένα χαρακτήρα αρχικά για σας ανατολικά, ας το πούμε λίγο πιο ήπιο, προειδεάζοντας για την κακοκαιρία που θα έρθει. Εδώ όμως στα δυτικά η ένταση της κακοκαιρίας θα είναι πάρα πολύ γρήγορα από τις πρωινές ώρες. Θα χτυπήσει δυτικές, νοτιοδυτικές, νότιες περιοχές και θα αρχίσει αυτή η πιο έντονη κακοκαιρία να επεκτείνεται και ανατολικότερα. Στο Ηράκλειο υπολογίζω ότι αυτή η ένταση θα φανεί λίγο προς το μεσημέρι. Εκεί φαίνεται ότι είναι οι ώρες αιχμής για το Ηράκλειο. Λίγες ώρες θα δράσει η όλη αυτή η κατάσταση. Οι βόρειες περιοχές όμως, να το πούμε και αυτό, έχουν πιο ήπια, θα λέγαμε, δράση των καιρικών φαινομένων. Μπορεί να εκδηλωθούν και καταιγίδες, μπορεί να είναι μια βροχή η οποία μπορεί να είναι λίγο έντονη στη διάρκεια που θα κρατήσει. Πιο έντονα όμως τα φαινόμενα είναι στην ενδοχώρα και ιδιαίτερα στις νότιες περιοχές του νησιού. Σε αντίθεση δηλαδή με αυτό που βιώσαμε στην πρώτερη κακοκαιρία. Και αυτό οφείλεται στους νοτιάδες, οι οποίοι νοτιάδες δεν θα είναι ενισχυμένοι πάρα πολύ το πρωί, προς το μεσημέρι και μετά θα ενισχυθούν λίγο, επηρεάζοντας πάλι περιοχές όμως του βορρά, όπου εκεί στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα βόρεια του Νομού Λασιθίου η έντασή τους θα κυμαίνεται στα 5 με 6 μποφόρ. Παρ' όλα αυτά δεν αποκλείεται να δούμε και την έντασή τους, ιδιαίτερα το απόγευμα αύριο, να είναι και πρόσκαιρα λίγο πιο ενισχυμένη σαν μέγιστες ρηπές. Για τα ύψη της βροχής μπορεί να γίνει μια εκτίμηση έστω και κατά προσέγγιση, κύριε Λέκα? Κοιτάξτε, θα δούμε σίγουρα ύψη βροχής τα οποία θα ξεπεράσουν τα 30-40 χιλιοστά, και όταν λέω 30-40, αν έπεφταν στη διάρκεια της μέρας, θα λέγαμε ότι εντάξει, καημός δεν είναι, γιατί τα χιλιοστά αυτά έχουν μία απορροή, και ιδιαίτερα όταν συμβούν στο νότο που έχουμε περιοχές καλής απορροής, εκεί το πρόβλημα γίνεται μικρότερο. Παρ' όλα αυτά, επειδή θα πέσουν σε πολύ λίγο χρόνο, δηλαδή θα είναι καταρακτώδης η βροχή εκεί που θα πέφτει, αυτό είναι που θα πρέπει να το δούμε με μέγιστη προσοχή. Δεν έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, ανησυχία για πλημμυρικά τύπου ρεμάτων και τόσο μεγάλης έντασης. Παρ' όλα αυτά, το να παρασυρθούν φερτά υλικά, το να δούμε μια πλημμύρα έτσι πρόσκαιρη σε οδοστρώματα και σε περιοχές οι οποίες είναι επιρρεπείς, θέλει λίγο την προσοχή του μέχρι να περάσει το σύστημα, και στη συνέχεια πολύ γρήγορα θα δούμε τον καιρό να βελτιώνεται, γιατί μέχρι το βράδυ κιόλας ολόκληρη η Κρήτη θα έχει γενικά μια καλή καιρική κατάσταση, θα διατηρούνται κάποιες νεφώσεις, κάποια ήπια όμως φαινόμενα, χωρίς να μας ανησυχούν καθόλου.
Από πότε τοποθετείτε χρονικά την αλλαγή και πάλι του καιρού προς το καλύτερο αυτή τη φορά? Κοιτάξτε, από την Πέμπτη κιόλας θα δούμε ότι περιορίζονται γενικότερα τα φαινόμενα. Διατηρούμε κάποιες συνθήκες μικροαστάθειας, φθινόπωρο είναι. Και αυτή η αστάθεια θα μας ακολουθήσει και τις επόμενες μέρες. Τη λέω αστάθεια, αν και δεν έχει ένταση των φαινομένων. Θα βλέπουμε, λόγω του ότι διατηρούνται χαμηλές θερμοκρασίες από την Πέμπτη και μετά εκ νέου, ιδιαίτερα τη νύχτα, τη μέρα θα είναι καλές, γιατί θα υπάρχει και ηλιοφάνεια. Παρ' όλα αυτά θα υπάρχουν και νεφώσεις, μπορεί να δίνουν και καμιά βροχή την Πέμπτη, ήπια όμως, νομίζω αυτή τη θέλουμε τη βροχή, και θα πορευτούμε έτσι με καλύτερες συνθήκες ίσως Παρασκευο-Σαββατοκύριακο. Παρ' όλα αυτά θα υπάρχουν κάποιες περιοχές με αυξημένες νεφώσεις και την πιθανότητα της βροχής να παραμένει, αλλά για κάτι ασθενές και όχι φυσικά να μας προβληματίζει. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.